τον πρεσβευτή της ΑΕΛ. Μάριε, καλησπέρα. 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 Καλησπέρα στους καλεσμένους σας. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Άμα σε βλέπουμε να βάζεις γυαλιά, νιώθουμε κι εμείς πιο μεγάλοι. Αφού μεγαλώνουμε. Δεν μικραίνουμε. Σωστός. Σωστός. Μάριε, ήταν πολύ σημαντική η νίκη η χθεσινή. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Κυρίως ψυχολογικά περισσότερο. Για τον λόγο ότι ήμασταν, μείναμε πίσω, ήμασταν χαμηλά στη βαθμολογία. Περισσότερο είναι ψυχολογική η ένεση που θα πάρουμε για τη δύσκολη συνέχεια. Ξέρεις, το αρνητικό για την ΑΕΛ, και το λέω γιατί και με τον coach εδώ το συζητάγαμε πριν από λίγο, ότι τον κύριο Χριστοδούλου, λέγαμε ότι για την ΑΕΛ, την χρονιά που πανηγύρισε το πρωτάθλημα, έγιναν κάποιες συγκυρίες. Ο κόσμος όμως ήταν κοντά. Μάριε, αυτή τη χρονιά ο κόσμος στην ΑΕΛ δεν είναι κοντά. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να φανταστώ ότι η ΑΕΛ, η δύναμή της είναι τα 600 εισιτήρια που έκοψε χθες. Νομίζω ότι συμφωνούμε απόλυτα. Η ΑΕΛ δεν μπορεί να αγωνίζεται, και το είπα και χθες αυτό το πράγμα, ότι η ΑΕΛ δεν μπορεί να αγωνίζεται με 300 και 400 άτομα πάνω στις εξέδρες. Καταλαβαίνω την απογοήτευση του κόσμου, κυρίως πρώτα από την κάρτα φιλάθλου και κατά δεύτερο λόγο για την πορεία της ομάδας. Όμως σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε, ο κόσμος μας, και το είπα εχθές, πρέπει να έρθει κοντά, πρέπει να βοηθήσει αυτή την ομάδα. Δεν είναι η θέση της ΑΕΛ να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, και για να μπορούμε να έχουμε έναν ακόμα έξτρα κίνητρο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι να βλέπουμε έναν με περισσότερο κόσμο και παιχνίδι με παιχνίδι, να παίρνουμε αποτελέσματα και να φέρνουμε πίσω τον κόσμο μας. Ο κόσμος της ΑΕΛ πρέπει να έρθει πίσω και επιβάλλεται να έρθει να προσπαθήσει να γεμίσει όσο περισσότερο μπορεί την Ανατολική. Mm-hmm. Μαρία, πιστεύετε ότι η ΑΕΛ θα μπει στην εξάδα? Είστε είναι το μεγάλο ερώτημα. Ναι. Εντάξει, είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορώ να το απαντήσω από τώρα, από τη στιγμή που υπάρχουν ακόμα 6 παιχνίδια. Αυτό που θα πω είναι ότι θα δούμε παιχνίδι με παιχνίδι. Έχουμε το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, φυσικά είναι στο κύπελλο. Στο θεσμό του προαθλήματος βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Έχουμε ένα στο χέρι το παιχνίδι με την ΠΑΕΚ στην έδρα μας, που επιβάλλεται και πρέπει να το κερδίσουμε. Και αν καταφέρουμε να το κερδίσουμε, θα δούμε μετά κατά πόσο είμαστε κοντά να διεκδικήσουμε την είσοδο στην εξάδα. Μία τελευταία ερώτηση, Μάριε. Εικόνα για τους παίκτες που έχουν έρθει στην ΑΕΛ. Οι περισσότεροι είναι, ή μάλλον όλοι, είναι μέσω επιθετικοί. Εσύ είσαι ένας striker ολκής. Ποια είναι η άποψή σου? Εντάξει, ο προπονητής μας εστιάστηκε στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Είμαι της άποψης ότι και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές, ο τερμοφύλακας και οι τρεις μεσοεπιθετικοί, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έδειξαν καλά στοιχεία στα πρώτα τους δύο παιχνίδια. Και είμαι της άποψης, και αυτό που βλέπω είναι ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Και είμαι βέβαιος γι' αυτό, γιατί υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν, έχουν την ικανότητα να βοηθήσουν και να δώσουν το κάτι παραπάνω στην ομάδα μας. Μαρία, επειδή είπε, είναι τελευταία ερώτηση, αλλά πριν φύγεις, εγώ θέλω να μου ξεκαθαρίσεις κάτι. Ποια είναι τα καθήκοντά σου στην ΑΕΛ? Τι σημαίνει πρέσβης? Ναι, ακριβώς. Είμαι εκπρόσωπος του σωματείου. Δηλαδή, τι καθήκοντά έχεις? Εκπρόσωπος του σωματείου, είμαι κοντά στην ομάδα, είμαι κοντά στους ποδοσφαιριστές, στον προπονητή, στη διοίκηση, είμαι εκεί. Όπως το μεσάζω, μπορώ να το πω. Κάτι σαν συνδετικός κρίκος διοίκησης ποδοσφαιρικού τμήματος. Μάλιστα, ωραία. Ναι, και εκπροσωπώ και την ομάδα σε οποιαδήποτε εκδήλωση χρειάζεται. Και σε εκδηλώσεις, οκ. Okay. Μάρια, όμως ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, και καλώς σας βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, φίλε. Ευχαριστούμε. Καληνύχτα.